Σειρά επαφών στην Αθήνα είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το φράγμα του Μαρμαρά. Το βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το φράγμα στον ποταμό Μαρμαρά, το οποίο ανοίγει έτσι όπως έμεινε 4 χρόνια, κινδυνεύει και η ύπαρξή του αυτή καθ' αυτή. Όπως κινδυνεύουν και τα 14 και πλέον εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν μέχρι τώρα για το έργο. Και τώρα έτσι ώστε να τελειώσει σε καμιά διετία ή τέλος πάντων να αποκατασταθούν κάποια βασικά σημεία, μετά δεν θα μπορεί να τελειώσει ή οι παρεμβάσεις που θα χρειάζονται θα είναι τρομακτικά ασύμφορες. Και είναι το οποίο μας είπε ο Υπουργός είναι ότι η συμφωνία την οποία είχαμε κάνει η δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ισχύει, θα δοθούν τα χρήματα τα οποία χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο. Μην ξεχνάτε το γεγονός ότι η πρώτη παρέμβαση, το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα που είχαμε στείλει και στον Υπουργό και στον αρμόδιο ειδικό γραμματέα και στο Υπουργείο Υποδομών κτλ. Έχει ημερομηνία 14 Ιανουαρίου. Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο έγινε μόλις αναλάβαμε. Πήγαμε πολλές φορές για αυτό το θέμα. Προχθές και πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, είχαμε την ευκαιρία να αγγίξουμε με εισαγωγικά η λέξη τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων και Φράγματων, τον κύριο Αντώνη Κοτσόνη, στο φράγμα, ο οποίος το είδε για να έχει άποψη η δική του με τα δικά του μάτια εκεί. Και εκείνο το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε είναι συμπληρώνοντας τους πόρους τους οποίους χρειάζονται να αναλάβει η αρμόδια γενική διεύθυνση του Υπομεδή την ολοκλήρωση του φράγματος, γιατί πρώτον δεν έχουμε το προσωπικό και δεύτερον το προσωπικό που έχουμε δεν έχει την ηλικία την οποία θα έπρεπε να έχει σε έργα φραγμάτων τέτοια διεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε που μας δημιούργησε η τετραετία 19-23 για να μπορέσουμε να γεμίσουμε το πράγμα. Παράλληλα, ο κ. Μαρκόπουλος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκο Παναγιωτόπουλο. Επισκεφτήκαμε τον Υπουργό το γραφείο του Υπουργού, του συντοπίτη μας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι ο εκπρόσωπος του νομού μας στην κυβέρνηση. Είναι ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος πέρα από τον υπουργικό του στόχο, πρωτοστατεί και στηρίζει σε όλα τα θέματα τα οποία προσπαθούμε σαν περιφέρεια να πιστεύουμε σειρά. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια παλιά και μακάρι συνεργασία και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο δύσκολο χαρτοφυλάκιο που τα αναπτύχθηκε, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, θα μπορέσει να μας βγάλει για μια φορά ακόμη αντιπρόσωπος και γι' αυτό τον λόγο με τον Περιφερειάρχη τον επισκεφτήκαμε και μαζί, συζητήσαμε γιατί εγώ έπρεπε να προλάβω την πτήση της επιστροφής, η οποία τελικά καθυστέρησε και περισσότερο από μια μισή ώρα να πετάξει. Και από εκεί και φωτογραφία την οποία έχετε στο πάνω μέρος του φαίνεται.